Η κυρία Δώρα Αυγέρη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κυρία Αυγέρη. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Αυγέρη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το λιγότερο σοβαρό. Πάμε να ακούσουμε τι είπε πρωί-πρωί ο κύριος Γιώργος Τσίπρας. Εντάξει, τα θαύματα όχι αριστερά δεν είχε ποτέ στον πολιτικό της λόγο. Δεν είχε, όλα τα δημοκρατικά κόμματα δεν είχαν. Δηλαδή, αυτά είναι, ανήκουν σε κάποιους ιδιαίτερους χώρους. Κάθε ορθολογιστής άνθρωπος δεν μιλάει τέτοια πράγματα. Αυτό δεν είναι καλό στοιχείο πάντως. Με τα θαύματα, δηλαδή, κατά λίγο σοκαριστικό. Εμένα μου ήταν σοκαριστικό με το θαύμα. Η εκλογή του Στέφανο Κοσελάκη για αυτό το λόγο έγινε. Δηλαδή, για να μην υπάρχουν τα στραβά. Όχι για να μεταλλαχτούμε, όχι για να αλλάξουμε την ψυχή μας. Θα αλλάξει η ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ο πρόεδρος εξομολογήθηκε. Καλημέρα, κάτι... τι κάνετε, κύριε Τάκη, κυρία Θωραίτη. Νόμιζα ότι θα με συγχαρείτε για το γεγονός ότι θα είμαι στο Ευρωψηφοδέλτιο. Τα έχουμε πει αυτά, σας έχουμε συγχαρεί. Εμείς σας έχουμε βγάλει από πριν. Σας έχουμε συγχαρεί. 100 φορές σας έχουμε συγχαρεί. Τι κάνετε. Καλά είμαστε. Τώρα πάτε καλά, ανεβαίνετε στις δημοσκοπήσεις και ξαφνικά τώρα η εξομολόγηση για το βαφτίσι θα σας κάνει άνω κάτω. Ακούστε, αύριο παρουσιάζεται το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας για μια πολύ σημαντική και κρίσιμη εκλογική μάχη που είναι αυτή των ευρωεκλογών. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πάει συντεταγμένα, δυναμικά, προσιλωμένα. Δεν θα σταθούμε ούτε στις επιμέρους δηλώσεις υποψηφίων και συνυποψηφίων. Εγώ προσωπικά δεν θα το κάνω, κύριε Τάκη και κυρία Κοραή. Αυτό είναι μια πολιτική αξιολόγηση που μπορώ να σας πω ότι μπορεί να είναι και πολύ εφήμερη και πολύ της στιγμής. Μακριά από μένα να αξιολογήσω τις θέσεις οποιοδήποτε συνυποψηφίου. Ναι. Κοιτάξτε, μπορώ εγώ γιατί να, όμως, να κυρία Ευγέρη, αν μου επιτρέπετε. Ναι, δηλαδή... Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ είναι να απαντώ στα πολιτικά ερωτήματα. Δεν είναι πολιτικό, συγγνώμη, δεν είναι πολιτικό ερώτημα για το πώς ένα συνυποψήφιό σας, είτε του δικού σας κόμματος, είτε άλλου κόμματος, μιλάει με ένα συγκεκριμένο τρόπο για την κακοποίηση. Δεν είναι και δικό μας. Τώρα, όχι, εγώ πάω και γιατί τώρα σε αυτό επειδή το θέμα. Επειδή του βάλαμε, τις βάλαμε πρώτα του κύριου Τσίπρα. Άρα αλλά εσείς, εγώ θέλω να το πάμε και στην κακοποίηση. Δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτό. Εσείς δεν φοβάστε ότι θα χάσετε. Ακούστε με λίγο για να κλείσουμε το ένα θέμα. Εσείς δεν φοβάστε ότι θα χάσει την ψυχή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ μπορώ να σας απαντήσω σε σχέση με τις πολιτικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Ξεκινώ από το δεύτερο που έθεσε η κυρία Κοραή. Ναι. Για την έμφυλη βία, την κακοποίηση των γυναικών, τις γυναικοκτονίες. Είναι πολύ ξεκάθαρη και σαφή η θέση και η μάχη που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διαχρονικά. Δεν έχει αποστεί ούτε σημείου, ούτε. Πώς το λένε. Σε κανένα σημείο από αυτή τη διεκδίκηση και από αυτή την κοινωνική και πολιτική μάχη ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο οι γυναίκες, τα απλά μέλη, τα στελέχη που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, αλλά εγώ σας λέω εσείς όμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και μάλιστα προσφάτως με αφορμή την δολοφονία της Κυριακής μπροστά στο αστυνομικό τμήμα ξανακαταθέσαμε την πρόταση, την νομοθετική πρωτοβουλία πήραμε για την υιοθέτηση νομική υιοθέτηση του όρου γυναικοκτονία. Κάτι που η κυβέρνηση δεν το έκανε. Δίνουμε μάχες για να υπάρχει ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια. Είναι κατάκτηση το 50-50. Βεβαίως, άρα όργανα. Είναι εκτός θέματος ο κ. Παπανότας. Άρα, αυτό είναι προσπρίση και αξιολόγηση. Μάλιστα. Αυτών που αισθάνονται ΣΥΡΙΖΑ, που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ και συμπορεύονται με το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη μεγάλη μάχη, που δεν είναι μόνο πολιτική, είναι και κοινωνική. Γιατί πρέπει να δούμε τις κοινωνικές συνθήκες που γεννούν τη βία, τις δυνατότητες που δίνονται στις γυναίκες να βγαίνουν στο δημόσιο χώρο, να μιλούν, να έχουν την ίδια δυνατότητα να αναλαμβάνουν θέσεις κλειδιά και σημαντικές θέσεις και πολιτικές και κοινωνικούς ρόλους, κυρία Κουραή. Μάλιστα. Ωραία. Σε σχέση με το δεύτερο, ναι. Σε σχέση με τα ζητήματα σχέσεων κράτους και εκκλησίας, ξεκαθάρισε και πάλι ο πρόεδρος, ο Στέφανος Κασελάκης, που είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο οποίο έχει κάνει προόδους ο ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση, με σημαντική παρακαταθήκη την εργασία που είχε γίνει από τον ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός. Είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να γίνει με ενσυναίσθηση και από τις δύο πλευρές. Και σε ό,τι με αφορά, σας απαντώ ξεκάθαρα. Η πίστη του ανθρώπου σε μια θρησία είναι πολύ προσωπικό ζήτημα. Και δεν μπαίνει στο βαρύδιο της πολιτικής αξιολόγησης, στο ζύγι. Ποτέ δεν θα ζητήσω από κανένα να μου πει σε τι πιστεύει, γιατί πιστεύει και πολύ περισσότερο γιατί δηλώνει δημόσια την πίστη του.
Μάλιστα. Το και... σέβομαι απόλυτα. Αυτό είναι η αριστερά. Και δεν φοβάστε σεβασμός... ότι θα χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ την ψυχή του από την εξομολόγηση του κ. Καζελάκη. Αλίμονο αν χάνει κανείς την ψυχή του επειδή προβάλλει ξεκάθαρα ποια είναι η ψυχή του. Μάλιστα. Αλίμονο. Η ψυχή της αριστεράς είναι η διάβγεια, η διαφάνεια. Το να μην φοβάσαι να πεις τι είσαι, τι δηλώνεις. Μάλιστα. Και ο έκια λίμονο, αν σε, στη χώρα μας με αυτές τις παραδόσεις, φοβάσαι να πεις πόσο πιστεύεις στην, σε ένα δόγμα, στην Ορθοδοξία, να φοβάσαι να το πεις. Ή να φοβάσαι να το πεις για να μην θεωρήσει κάποιος ότι δεν είσαι αριστερός. Λοιπόν, δηλώνω ενώπιον σας ότι είμαι αριστερή, θεωρώ ότι έχω δώσει μάχες για την αριστερά, αλλά επίσης δεν φοβάμαι να σας πω ότι είμαι και ένθεη, ότι είμαι και ένθρησκη. Ανεξάρτητα από το πώς το εκφράζω δημόσια. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα είστε και αριστεροί, πιστεύετε κιόλας. Θα με κακοχαρακτηρίσει κάποιος ως μη αριστερή εάν πω ότι έχω μία παραδοσιακή σχέση με την Εκκλησία, με την Ορθοδοξία, ότι μεγάλωσα ως παιδί της ελληνικής υπαίθρου σε ένα χωριό πηγαίνοντας την Κυριακή στην Εκκλησία και λέγοντας το πιστεύω. Μπράβο σας. Μάλιστα. Μπράβο. Αυτό και καλά κάνατε. Απλώς, γιατί πρέπει κυρία Αβγέρη, απλώς μέχρι πηγαίνει. Τώρα, πριν τον Κασελάκη, δεν το έλεγε κανένας το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ένα περιχαρακωμένο ζήτημα, αφορούσε ελάχιστους και οι περισσότεροι είχαν ενοχές στο να αναφερθούν στο θέμα. Και τουλάχιστον δεν το αδικό. Πώς δεν το αδικό. Το αδικείτε και κυρίως μιλώντας σε μένα, αδικείτε σε... τη συζήτηση που κάνουμε μετά. Όχι, εσείς λέω, πραγματικά είχατε καθαρή θέση. Εσείς τι πιστεύετε, ότι αυτή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που διαμορφώθηκε το 2015 διαμορφώθηκε από άθεους? Ή το 2019 σωστό. Διαμορφώθηκε μην από άθεους που, να που φοβόντουσαν, μισό λεπτό, που φοβόντουσαν να πούν ότι είναι χριστιανοί, μουσουλμάνοι, άθεοι, βουδιστές, Ινδουιστές? Ή το ίδιο και τώρα? Αυτοί οι συσχετισμοί που διαμορφώθηκαν επειδή ξαφνικά κάποιοι δεν φοβούνται να λένε σε τι πιστεύουν, διαχρονικά αυτό ήταν. Μάλιστα. Αυτή είναι η κοινωνική διαστρωμάτωση στη χώρα μας. Έχετε δίκιο. Η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών θρησκεύονται, πηγαίνουν στην εκκλησία, ίσως να είναι και πιο έντονο ο τρόπος που εκδηλώνεται στην περιφέρεια, και επειδή προέρχομαι από μια περιφέρεια γεωγραφική αλλά και εκλογική, σας το λέω. Είναι πολύ έντονο αυτό. Κυρία Βιέρη, ακούστε με λίγο, τα είπατε όλα. Πηγαίνατε στην εκκλησία, λέγατε το πιστεύω, όχι, και αυτό δεν σας κάνει λιγότερο αριστερή. Λέω ότι με αφορμή αυτή την δήλωση σας λέω και μια προσωπική εμπειρία. Ναι, ναι, το καταλάβαμε. Προέβαλα. Μα προφανώς, με αφορμή τα όσα λέγονται. Προφανώς. Εσάς η Κολυμπήθρα έστειλε κανένα μήνυμα? Κοιτάξτε, γιατί και αυτό σχολιάστηκε έτσι. Δεν αυτό θέλω, ούτε θέλω. Νομίζω ότι σας απάντησα πολιτικά. Ναι. Σας απάντησα πολύ συγκεκριμένα. Και καθαρά. Έδωσα και καθαρά. Με πολιτικούς όρους για το πώς κατά την άποψή μου είναι η αριστερά. Η αριστερά είναι συμπεριληπτική, δεν είναι φοβική, δεν κάνει αποκλεισμούς. Δέχεται όλους τους ανθρώπους όπως είναι, χωρίς διακρίσεις, ανεξάρτητα το τι πιστεύουν. Ναι, ναι, ξεκάθαρο. Το φίλο τους, κυρία Βιέρα, πάμε έχει, και σε άλλο δεν θέμα. Δεν έχει διαχωρισμούς. Απαντήσατε. Ωραία. Πολύ καθαρά. Τώρα, εγώ για το θέλω θέμα... να συζητήσουμε για το θέμα Μπελέρη. Πριν από αυτό, μια κουβέντα, επειδή υπάρχει θέμα. Κάποιοι ζητούν την απόσυρση του κυρίου Παπανότα από το Ευρωψηφοδέλτιο. Ανάμεσά τους και ο κύριος Γεωργιάδης και το Πασόκ και η Νέα Αριστερά. Θεωρείτε ότι υπάρχει θέμα Παπανότα ή όχι? Επαναλαμβάνω και αυτό που σας είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου, ότι εγώ δεν θα κάνω καμία αναφορά και καμία δήλωση στο τι πρέπει να γίνει οποιοδήποτε συνυποψήφιό μου. Μάλιστα. Ωραία. Αρνούμε να δώσω αυτή τη συζήτηση. Είναι θέση αρχή. Δεν θα σχολιάσω. Σας είπα ποιες είναι οι πολιτικές θέσεις του κόμματός μου για συγκεκριμένα θέματα. Ωραία. Δεν είμαι τιμητής. Δεν είμαι αξιολογητής. Δεν συμμετέχω σε κάποιο κομματικό όργανο που αξιολογεί τη δημόσια εκφορά των θέσεων του κόμματος από στελέχη υποψηφίους. Αυτός είναι ένας ρόλος που ανήκει σε άλλους. Δεν είμαι λογοκριτής. Ο καθένας παίρνει την ευθύνη για αυτά που λέει και αυτά που κάνει. Κυρία Βιέρη, για το τελευταίο μας ερώτημα. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά για την υποψηφιότητα Μπελέρη.
υπάρχουν ανοιχτά κατηγορώ ότι είναι ένας ακροδεξιός, στον οποίο η Νέα Δημοκρατία αναζητά ένα σωσίβιο. Πριν ένα χρόνο περίπου και ο κύριος Τσίπρας είχε δεχθεί τον Πέτρο Μπελέρη. Τότε δεν ήταν ακροδεξιός και έγινε τώρα? Ακούστε, το είπα χθες και θα το επαναλάβω και σήμερα από το δικό σας ραδιοφωνικό βήμα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας δεν πρέπει να κλειστούν σε μικροκομματικές σκοπιμότητες και σε ένα κομματικό ψηφοδέλτιο. Δεν είναι ζήτημα κομματικό της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι ζήτημα καν διμερές της Ελλάδας και της Αλβανίας. Η ευρωπαϊκή πορεία, δηλαδή ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, είναι ζήτημα ευρωπαϊκό. Φυσικά. Και ως τέτοιο πρέπει, δεν μπορεί να το μικρύνει κανείς. Και πρέπει να δούμε αν από όλο αυτό προάγεται η ποιότητα ζωής και η καθημερινότητα των Ελλήνων που ζουν και διαβιούν στην Αλβανία, της ελληνικής μειονότητας. Αυτό είναι το ζήτημα. Μάλιστα. Η έγνοια που έχει δείξει ο Πρωθυπουργός μέχρι τώρα σε αυτό το επίπεδο δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Μάλιστα. Δεν γίνεται, εκτός και αν θέλει να δείξει ότι κάνει διόρθωση εντάσσοντας τον κύριο Μπελέρη σε ένα κομματικό ψηφοδέλτιο. Το Δεκέμβριο του 2022, στις αρχές του Δεκεμβρίου, όταν ήταν να επισκεφτεί ο κύριος Μητσοτάκης στη Χιμάρα, στην ουσία κάποιος το άσκησε βέτο και δεν πήγε. Και αυτός είναι προφανές ποιος το άσκησε. Πήγε ο κύριος Μητσοτάκης στις 6 Δεκεμβρίου, πήγε όμως για να προβάλλει τα δίκαια της ελληνικής μειονότητας, πήγε να σπονσοράρει την προεκλογική καμπάνια του κυρίου Ράμα για τις δημοτικές εκλογές. Με αυτούς τους όρους πήγε, δεν πήγε. Δηλαδή, συγγνώμη, πήγε να υποστηρίξει τον αντίπαλο του κυρίου Μπελέρη. Και όταν τελικά πήγε, δεν πήγε τη μειονότητα. Πήγε για τον κύριο Ράμα. Και τελικά όταν πήγε και συνάντησε την ελληνική μειονότητα, έδωσε τα εύσημα στον κύριο Ράμα για την πορεία, την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας, σαν να ήταν δεδομένη η πρόοδος που είχε κάνει η κυβέρνηση Ράμα προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μάλιστα. Εντάξει. Και σας το λέω γιατί πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει κάνει πολύ προσεκτική δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση και θέλω να επικαλεστώ το τι έγινε τον Μάρτιο και του 2019. Και κλείνουμε με αυτό, σας παρακαλώ. Έχουμε επιτρέψτε μου όμως, είμαστε 13 λεπτά. Και συνδέεται και με τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Ιώ Μπελέρη. Μάλιστα. Το Μάρτιο του 2019 στο Βουκουρέστι ακριβώς αυτό είχε επισημάνει ως Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Το ζήτημα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριος Τσίπρας τον είδε ένα μήνα πριν τις εκλογές του Ιουνίου του 2023. Μην μπερδευόμαστε με το. Σας λέω μέσα σε ποιο πλαίσιο γίνονται τα βήματα από την πλευρά. Εγώ σας λέω ότι τον Μάρτιο του 2019, όταν ήταν κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε ζήτημα το. Ωραία. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και θα σας ξαναέχουμε, βεβαίως. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Φαντάζομαι φυσικά. Με ερωτήσεις και για το ποια είναι η δική μου άποψη και τις ευρωεκλογές. Βεβαίως. Τι να κάνουμε, κυρία Βιέρη, το ξέρετε. Ήσασταν συνάδελφος. Καλημέρα σας. Καλημέρα.